αστέρα Τρίπολη συμπλήρωνε τα 80 χρόνια. Μια ιστορική χρονιά. Ωστόσο, και η φετινή αγωνιστική περίοδο θεωρείται ιστορική. Και μάλιστα από το ξεκίνημά τη. Και ο λόγο απλό. Η πρώτη συμμετοχή του αστέρα στα ευρωπαϊκά σταλόνια, στο γύρο Παλί. Για του φετινού στόχου που έχει θέσει η διοίκηση για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, θα μα μιλήσει ο πρόεδρο ΠΑΕ, ο κ. Γιώργο Πογοβίλο, τον οποίο καλώ στο βήμα για να σα το χειροκροτήσουμε. Κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς. Μιας χρονιάς που πραγματικά, όπως είπε και ο φίλος Σταύρος, σφράγισε την ευρωπαϊκή πορεία του Αστέρα μετά από 6-5 συνεχή χρόνια παρουσία στη Super League. Την ομάδα γενικά στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι ένα λαϊκό άθλημα, ο καθένας μπορεί εύκολα να κάνει κριτική. Και είναι εύκολη η κριτική γιατί πραγματικά όλοι, μηδενός εξαιρεμένου, ούτε και το Μελούδη φυσικά, ισχυριζόμαστε ότι γνωρίζουμε αυτό το άθλημα και ότι μπορούμε να ασκήσουμε, επαναλαμβάνω, την οποιαδήποτε κριτική. Εν πάση περιπτώσει και με την όποια κριτική μπορεί να κάνει κανένας, η ιστορία γράφει. Και η ιστορία έχει γράψει ότι ο Αστέρας για 3 συνεχή χρόνια ήταν πρωταθλητής στη Δέλτα, στη Γάμα, στη Βήτα, κάτι που ποτέ δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και στη συνέχεια για 5 συνεχή χρόνια βρέθηκε στη Super League, με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά, επαναλαμβάνω, που βρεθήκαμε και στα ευρωπαϊκά σταλόνια. Δεν ξέρω πώς θα το θεωρήσει κανείς, αλλά είναι, αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, ότι ο Αστέρας είναι αποκλειστικά δημιούργημα του κυρίου Καϊμενά και του κυρίου Βάπη. Αστέρας που θαυμάσαμε στην Ευρώπη, που θαυμάσαμε τελευταία χρονιά και που ονειρευόμαστε για φέτος, είναι δημιούργημα του Σάκη, του Τσόλη και του Πολυσιακού. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον πλέον να ακούσουμε τι θα μας πει και ο πονητής της ομάδας, που στο διάστημα που βρίσκεται στην ελληνική ηγεσία της ομάδας, κατάφερε να γίνει πόλη νίκη στα παιχνίδια του Αστέρα Super League, να συνδέσει το όνομά του με επιτυχίες, μερικών βαθμών, με έξοδο και παρουσία στο Europa League, με πολύ καλή πορεία στο κύπελλο Ελλάδος. Coach, παρακαλώ στο βήμα. Σας πρόκειται για βραδιά του Αστέρα να ευχηθούμε, γιατί ξεκινάει τώρα η σεζόν. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία σε όλους τους Αρκάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι ένα πολιτιστικό γεγονός για την Αρκαδία και χειμώνα. Ένα πολιτιστικό γεγονός, ένα ζωντανό κομμάτι που κάθε Κυριακή δίνει εξετάσεις και φέρνει στις τηλεοράσεις, στα σπίτια σε όλη την Ελλάδα, το όνομα του Αστέρα Τρίπολης. Οι ποδοσφαιριστές είναι ένα πολύ σημαντικό ένα κομμάτι πολύ σημαντικό σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι πολύ δυνατά εργαλεία σε έναν προπονητή να έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όμως ο Αστέρας έχει κάτι ακόμα περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές, περισσότερο από τους προπονητές. Έχει τους ιδιοκτήτες, τον κύριο Καϊμενά και τον κύριο Πάκο. Έχει τη διοίκηση του κυρίου Βορουβίλου, του Δημήτρη Βορουβίλου και των υπόλοιπων παιδιών. Έχει μια άρτια οργανωμένη ομάδα. Μια ομάδα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι τυχερός, που είσαι τώρα παρεμπιπτόντως τόσο εμένα στους συνεργάτες μου, που μας κάνει να είμαστε εμείς προπονητές σε αυτή την ομάδα. Γιατί ξέρουμε πραγματικά τι περνάει το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Όμως, ποδοσφαιριστές προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Εγώ πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι ο πιο δυνατός παίχτης σε αυτή την ομάδα, πέρα από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτοί ξεκινάνε από την κεφαλή της ομάδας, τη διοίκηση, είναι ο κόσμος. Χωρίς τον κόσμο, δύσκολα μπορείς να στήσεις μια πολύ μεγάλη και δυνατή ομάδα. Άρα λοιπόν, αν πήραμε πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές φέτος, ένα πολύ σημαντικό και ευχάριστο γεγονός είναι ότι έφυγαν αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ20 να ενισχύσουν την ομάδα μας, ακόμα πιο δυνατό κομμάτι θα πρέπει να είναι ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο. Με αυτούς, όπως σας είπα, τους ιδιοκτήτες, με αυτή τη διοίκηση, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και κυρίως με το δυνατότερο κομμάτι τον κόσμο μας, πιστεύω ότι θα έρθουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε για να ξαναβρεθούμε στο Europa League ή δεν ξέρω και εγώ πού μπορεί να βρεθεί αυτός ο Αστέρας. Εγώ με την ευκαιρία και μια και προλόγησε και είπαν τόσο καλά πράγματα και λόγια όσον αφορά για μένα, εγώ εκπροσωπώ τους συνεργάτες μου, εκπροσωπώ τους ποδοσφαιριστές μου και όλοι μαζί προσπαθούμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών των ιδιοκτητών μας, της διοίκησης και όλων εσάς που μας στηρίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια χρονιά με υγεία και επιτυχίες για τον Αστέρα.
πρόσωπο των ποδοσφαιριστών, τον Σάββα Σαμπορή. Σάββα. Η δουλειά δικιά μας δεν είναι να μιλάμε στο βήμα, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε, εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους καινούριους ποδοσφαιριστές και επίσημα πια και ανεπίσημα έχει γίνει από τη Γύρα εδώ και αρκετό καιρό. Να τους ευχηθώ υγεία, όλοι μαζί να είμαστε ένα, γιατί υπάρχουν παλιοί και νέοι σε μια ομάδα και να επιτύχουμε τους στόχους του Αστέρα και να το πάμε όσο υψηλότερα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Νούμερο 1. Ο Ούγκος τερματοφύλακας Μάρτον Φούλο. Με το νούμερο 17, ο Γιάννης Δημιωτάκης.